Και κύριοι, σε θρίλερ εξελίσσεται η αυτοκτονία γνωστού γυμναστή στη Θεσσαλονίκη, με το τμήμα ανθρωποκτονιών να αναλαμβάνει την υπόθεση. Ο 50χρονος γνωστός ως ο γυμναστής των επωνύμων βρέθηκε απαγχωνισμένος στο γυμναστήριό του. Ωστόσο, λίγο πριν βάλει τέλος στη ζωή του, σε ένα σημείωμα που έστειλε ηλεκτρονικά σε δικούς του ανθρώπους, έγραφε ότι έχει πέσει θύμα απάτης από μια γυναίκα με την οποία διατηρούσε σχέσεις και η οποία του απέσπασε συνολικά πάνω από 400.000 ευρώ. Στο ίδιο σημείωμα όμως μιλούσε και για κύκλωμα μαστροπών και εκβιαστών με στόχο επιχειρηματίες. Είναι τύραννος ο προπονητής σου, παιδί μου? Είναι. Σε παιδεύει πολύ? Με παιδεύει πάρα πολύ. Το μισείς? Ήταν γνωστός ως ο γυμναστής των επωνύμων. Η είδηση του θανάτου του μέσα στο γυμναστήριό του στη Θεσσαλονίκη σόκαρε γνωστούς και φίλους. Ο Γιώργος Παπαναού έβαλε τέλος στη ζωή του χθες το απόγευμα. Ένα σημείωμα όμως που έστειλε λίγες ημέρες πριν σε δικούς του ανθρώπους προκάλεσε την παρέμβαση της δικαιοσύνης και την υπόθεση ανέλαβε πια το τμήμα ανθρωποκτονιών. Σοκαριστήκαμε πάρα πολύ. Εγώ ήμουν στο σχολείο, έτρεξα εδώ, είδα τη γυναίκα του σε πολύ χαλιά κατάσταση. Έκλαιγε απέναντι. Ο 50χρονος ήταν πατέρας τριών παιδιών και ιδιαίτερα αγαπητός. Φίλοι, συνεργάτες και γείτονες παγωμένοι αφήνουν λουλούδια, κεριά και σημειώματα έξω από το γυμναστήριό του. Χτες και τον άφησα πολύ καλά. Είμαστε συγκλονισμένοι. Ο Γιώργος Παπαναού με εξηγούσε μέσα από ένα σημείωμα που έστειλε ηλεκτρονικά στους στενούς του φίλους ότι είχε πέσει θύμα απάτης από μια γυναίκα που είχε σχέση μαζί του. Η γυναίκα αυτή, όπως έγραψε, του είχε αποσπάσει χρήματα και στη συνέχεια εξαφανίστηκε, αφήνοντάς τον καταχρεωμένο και απελπισμένο. Ζητούσα απεγνωσμένα μόνο να μιλήσουμε, να βρούμε μια λύση. Άρρωστος πια ψυχικά, με οδήγησε να απολέσω ολόκληρη την περιουσία μου, 400.000 ευρώ. Πούλησε το αυτοκίνητό του και είχε στην κατοχή του 90.000 ευρώ. Με πήρε τηλέφωνο και με ρώτησε πώς μπορούμε να τα επενδύσουμε μέσω Binance, είναι μια εφαρμογή, τραπεζική εφαρμογή με κρυπτονομίσματα, και μέσα σε 5 μήνες τα 90.000 ευρώ φτάσανε στα 400.000 ευρώ. Η μαρτυρία του φίλου του αποτυπώνει την άσχημη ψυχολογική του κατάσταση αλλά και το αδίέξοδο στο οποίο οδηγήθηκε όταν η γυναίκα που ερωτεύτηκε παράφορα του άρπαξε όλα του τα χρήματα. Αυτά μου τα διηγείται όλα ο φίλος μου. Και εγώ, για να την κάνω να με εμπιστευτεί, της έδωσα τους κωδικούς. Αυτή τράβηξε το ποσό του 50.000 ευρώ μέσα, σιγά σιγά, μέχρι που κατάφερε και πήρε όλο το ποσό από μέσα, 400.000 ευρώ, και εξαφανίστηκε τελείως. Το μότο του 50χρονου γυμναστή ήταν «Γυμνάζουμε χαμόγελα». Με χαμόγελο τον έβλεπαν πάντα φίλοι και συναθλητές, οι οποίοι ακόμη δεν μπορούν να καταλάβουν το λόγο για τον οποίο έβαλε τέλος στη ζωή του. Όταν υπάρχει κάποιος πίσω που ήταν ο ηθικός, ας πούμε, αυτουργός, ή κάποιος που τον σκούντιξε να κάνει αυτό που έκανε ο Γιώργος, σίγουρα υπάρχουν ευθύνες. Ο 50χρονος στο σημείωμα κάνει λόγο για κύκλωμα που εκμεταλλεύονταν ανήλικα κορίτσια και προέβαινε σε εκβιασμούς επιχειρηματιών. Αυτό έκανε και αυτοί. Εξαπατούσαν γνωστά άτομα της πόλης μας, ακόμα και πελάτες από Κύπρο ή Βουλγαρία, τους έπαιρνε από τα αεροδρόμια, τους έφερνε βίζιτες, έκανε τα γλυκά μάτια και κάποιες φορές να ήθελα ναρκωτικά, καλά στημένα κόλπα, όπως η ίδια αποκαλούσε. Τα είχε μία, ναι, της οποίας η κόρη ήταν μπλεγμένη σε δουλειές που εκμεταλλεύονταν διάφορα άτομα οικονομικά και την μάθαινε πώς να τους πλησιάζει. Στο σημείωμά του ο προπονητής αναφέρει και το όνομα του δικηγόρου Θεόφιλου Αλεξόπουλου, στα γραφεία του οποίου είχαν τοποθετηθεί γκαζάκια. Τίνει να συνδέεται με το γνωστό περιστατικό στο οποίο είχαμε παραστεί ως υπερασπιστές συνήγοροι ο κύριος Τσάκος και εγώ. Δεν μπορώ να αντιληφθώ τι συσχετισμός μπορεί να υπάρχει, ειλικρινά. Την υπόθεση ανέλαβε το Τμήμα Εγκλημάτων Καταζωής της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης μετά από εισαγγελική έρευνα που διατάχθηκε για το θάνατο του 50χρονου, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν ηθικοί αυτούργοι πίσω από την αυτοκτονία.
Ταυτόχρονη σύνδεση με τη Μαρία Γουγουτσά στη Θεσσαλονίκη και τον Βασίλη Λαμπρόπουλο. Μαρία, είσαι έξω από το γυμναστήριο του 50χρονου. Από το πρωί, κόσμος, φίλοι αφήνουν λουλούδια στο σημείο. Στο πεδίο των ερευνών όμως κάνουν φίλο και φτερό λάπτοπ, κινητά, για μηνύματα και στοιχεία που μπορεί να παραπέμπουν σε εκβιασμούς και κυκλώματα. Πολύ σωστά, Ράνια. Είναι από εκείνες τις περιπτώσεις που το σημείωμα δεν δίνει απαντήσεις σε μια υπόθεση αυτοχειρίας, αλλά που προκαλεί περισσότερα ερωτήματα που έχουν κεντρήσει το ενδιαφέρον και του Τμήματος Ανθρωποκτονιών και της Αγγελίας Θεσσαλονίκης. Μια ιστορία η οποία είναι πολύ μεγάλη πίσω από την αυτοχειρία, από το απονεμημένο διάβημα του 50χρονου. Πριν, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, να σου πω ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Μάλιστα, η δεύτερη σημειώθηκε τη Δευτέρα που μας πέρασε. Η υπόθεση όλη έχει καταγραφεί από τη Δευτέρα στο αστυνομικό τμήμα της Τούμπας, στο οποίο κατέθεσε με λεπτομέρειες τα πάντα για τη ζωή του τελευταίου χρόνου του 50χρονου. Η σύζυγος του 50χρονου γυμναστείου, με την οποία ήταν σε διάσταση όμως, διατηρούσαν πολύ καλές φιλικές σχέσεις. Ήταν πάντα δίπλα του, ήξερε τα πάντα για αυτή την υπόθεση, η οποία του είχε ταράξει τη ζωή. Όπως έλεγε σε όλους, δεν τον ένοιαζαν τα λεφτά όσο η απογοήτευση που βίωσε. Πρέπει να σου πω, από αυτή τη γυναίκα αράχνη με την οποία διατηρούσαν σχέσεις τον τελευταίο χρόνο, όμως ήταν παιδικοί φίλοι. Πήγαιναν από μικρά παιδιά στο ίδιο σχολείο. Τότε δεν είχε ευδοκιμήσει σχέση τους, όμως τώρα πριν από ένα χρόνο υποτίθεται ότι είχαν μια δεύτερη ευκαιρία. Μέσα σε 8 μήνες αυτή η γυναίκα κατάφερε να του κερδίσει την εμπιστοσύνη. Συγγνώμη, και Μαρία, μας είπες ότι όλα αυτά ήταν σε γνώση της ενδιαστάσης συζύγου του, ας το πούμε έτσι. Με την οποία διατηρούν φιλικές σχέσεις, ναι. Ήταν δίπλα του όταν έκανε την δεύτερη απόπειρα αυτοκτονίας τη Δευτέρα που μας πέρασε. Η ίδια πήγε και κατέθεσε στο ΑΤΑΦ Τούμπας και είπε με λεπτομέρειες τα προβλήματα που βασανίζουν τον άνθρωπο και πώς έπεσε θύμα της γυναίκας που διατηρούσε σχέσεις. Από τη Δευτέρα κανείς δεν φαντάστηκε ότι μέσα σε την επόμενη μέρα θα κατάφερνε τελικά αυτό που είχε σφινώσει στο μυαλό του, γιατί θεωρούσε ότι ήταν η μόνη λύση για να βγει από αυτό το αδιέξοδο που συνέχεια έλεγε στους φίλους και πελάτες, γιατί είναι συνοικιακό το γυμναστήριο. Εδώ οι άνθρωποι, οι πελάτες λένε ότι ήταν φίλοι, ήταν μια οικογένεια. Ναι. Ήθελε να τα βγάλει από μέσα του. Σε κάθε πελάτη έλεγε και την ιστορία. Και σε αυτό που επέμενε ήταν η απογοήτευση και η εκμετάλλευση και όχι το οικονομικό κόστος, Ράνια. Πάμε και στον Βασίλη Λαμπρόπουλο. Βασίλη, θα μας κάνεις μια σημαντική αποκάλυψη που αφορά στη διαδρομή των ερευνών. Δηλαδή, το ανθρωποκτονιόν φαίνεται ότι αναζητεί μια πιθανή σύνδεση αυτής της υπόθεσης με την υπόθεση καταγγελόμενου βιασμού, να θυμίσω, την πρωτοχρονιά σε σουίτα ξενοδοχείου στη Θεσσαλονίκη. Ακριβώς, Ράνια, ερευνάται λοιπόν αν υπάρχει άμεση ή έμεση σχέση της υπόθεσης της αυτοχειρίας, της αυτοκτονίας του 50χρονου με την υπόθεση του καταγγελόμενου βιασμού της 22χρονης σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης, στο περιβόητο πολυσυζητημένο πρωτοχρονιάτικο πάρτι εκεί. Σε μια καταγγελία όμως που οφείλουμε να πούμε ότι χαρακτηρίστηκε αβάσιμη και σκόπιμη από την αρμόδια εισαγγελέα. Πώς γίνεται αυτός ο συνδυασμός? Ο αυτόχειρας λοιπόν στο τελευταίο σημείωμα, στο τελευταίο mail του, αναφέρει ότι η γυναίκα που κατήγγειλε τον εξαπάτηση είναι στενό συγγενικό πρόσωπο της 17χρονης που συνόδευσε τη Γεωργία στο ελόγο πάρτι. Είναι αυτό το κορίτσι το οποίο έφυγε στην πορεία, κατέβηκε η Γεωργία μαζί του, μετά ανέβηκε πάλι και έχουμε αυτά τα ζητήματα, υπήρχε αυτή η έρευνα. Συμπληρώνοντας ότι η συγκεκριμένη γυναίκα, αυτή που ανέφερε και συνάδελφος ως γυναίκα Ράχνη, εμφανίζεται δημιουργός πολλών ιδιωτικών κεφαλουχικών εταιριών για συναλλαγές κυρίως από τη Βουλγαρία και ότι εκείνη παρέτρινε την 17χρονη να πάει στο συγκεκριμένο πάρτι μαζί με την Γεωργία που έκανε και την καταγγελία. Ναι. Ο γυμναστής μάλιστα δήλωσε ότι η εισαγγελική πρόταση για ανύπαρκτο βιασμό που αναφερθήκαμε προηγουμένως ήταν σωστή. Αυτό ανέφερε στο τελευταίο σημείωμά του. Όμως εξετάζονται πληροφορίες ότι η καταγγελόμενη γυναίκα από το γυμναστή είχε μαζί με το σύζυγό της γνωριμία και συναλλαγές με επιχειρηματίες που φέρεται να ανήκουν στο ευρύτερο περιβάλλον της Γεωργίας, της κοπέλας που κατήγγειλε το βιασμό. Για αυτούς τους επιχειρηματίες τώρα τι εξετάζει η αστυνομία, δηλαδή πώς μπαίνουν στο κάδρο? Αυτοί οι επιχειρηματίες έχουν ήδη δικαστικές εκκρεμότητες για απάτες και ξέπλυμα χρήματος, ενώ γίνεται αυτή τη στιγμή είναι σε πλήρη εξέλιξη εκτεταμένη αστυνομική έρευνα για τυχόν εμπλοκή τους σε ξυλοδαρμούς, εκβιάσεις
ή και για ύποπτες σχέσεις με αστυνομικούς της Θεσσαλονίκης, με ορισμένα μάλιστα στοιχεία Ράνια να επιβεβαιώνονται και με εξετάσεις DNA. Με κύριο ζητούμενο για την ελληνική αστυνομία, αν όλα αυτά μπορεί να συνδέονται μεταξύ τους και μιλούν για μια έρευνα που ήταν ήδη σε εξέλιξη και πιθανόν να προσθεθούν νέα στοιχεία μετά την αυτοκτονία του 50χρονου γυμναστή. Πάντως, Βασίλη, αν αυτό το μονοπάτι έρευνας βγάλει πραγματικά κάπου και αποδειχθεί μια τέτοια σύνδεση, αντιλαμβανόμαστε τι δίκτυο, ας το πούμε έτσι, θα διαφανεί, θα αποκαλυφθεί μέσα στην πόλη, μέσα στην Θεσσαλονίκη. Είναι ένα πολύ σύνθετο θέμα, το οποίο πρέπει να το είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, να δούμε την εξέλιξή τους, ναι, την εξέλιξη της έρευνας, πιθανόν να ανακύψουν ορισμένα στοιχεία τις επόμενες ημέρες και τα περαιτέρω να εμπλουτιστούν με τα δεδομένα της έρευνας για την αυτοκτονία του γυμναστή. Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο για τις πληροφορίες. Ο 50χρονος γυμναστής πάντως τουλάχιστον ένα μήνα πριν βάλει τέλος στη ζωή του έδινε σημεία ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Ότι διένυε μία από τις δυσκολότερες περιόδους. Αυτό είχε γράψει και σε ανάρτησή του ζητώντας από τους φίλους του να προσευχηθούν για εκείνον. Στις 21 Απριλίου, ημέρα των γενεθλίων του, είχε αναφερθεί στον σταυρό που σηκώνει. Ένας γίγαντας με καρδιά μικρού παιδιού. Έτσι περιγράφουν φίλοι αλλά και αθλούμενοι τον 50χρονο γυμναστή που έδωσε τέλος στη ζωή του. Το θέμα είναι ανοιχτό εισαγγελικά. Ας μείνουμε όλοι στη γωνιά μας. Δεν γνώριζα κανένα κύκλωμα. Ό,τι ανέφερε ο ίδιος σχολίασα, σύνοτι γνωρίζοντας το χαρακτήρα του, στο παρελθόν πολλοί προσπάθησαν να τον εκμεταλλευτούν. Αν κάποιος ζητούσε από τον Γιώργο, δυσκολευόταν να αρνηθεί. Ο Γιώργος είχε διάπλαση και τρόπο ζωής ενήλικα και καρδιά και μυαλό μικρού παιδιού. Ο Γιώργος ήταν ο γυμναστής των επωνύμων. Ήταν ένας άνθρωπος γεμάτος αισιοδοξία και θετικότητα που δεν το έβαζε ποτέ κάτω, ενώ πάντοτε τόνιζε πως πρέπει να χαμογελάμε, ακόμα και στις δυσκολίες. Πριν από κάνα μήνα περίπου είχε κάνει μία ανάρτηση στην οποία λίγο τη διανύει τη δυσκολότερη περίοδο της ζωής του. Ζητούσε από εμάς να προσευχηθούμε γι' αυτόν και πάντα δηλαδή έλεγε «Κοίτα τον εαυτό σου, πρόσεξε τον εαυτό σου, ας τους άλλους, μην δίνεις σημασία», τέτοια πράγματα. Τώρα πώς αφέθηκε αυτός ο άνθρωπος να τον χειραγωγήσει κάποιος έτσι, δεν ξέρω. Στις 21 Απριλίου, ημέρα των γενεθλίων του, σε ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, κάνει λόγο για τον προσωπικό του σταυρό. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Θεό για ό,τι μου χάρισε. Ένα χαμόγελο ακόμα και όταν υπάρχουν δυσκολίες, με τα χρόνια έμαθα να κάνω υπομονή και να σηκώνω το σταυρό μου. Κανείς από αυτούς που τον γνώριζαν δεν φανταζόταν ότι θα έφτανε σε αυτό το σημείο. Μάλιστα, όπως λένε στο Μέγκα, ήταν ένας άνθρωπος πολύ θρησκός. Δεν φαινόταν τόσο ευαίσθητος σαν άνθρωπος. Ήταν ευγενικός, ήταν χαμογελαστός, με τον καλό τον λόγο, με τον πνευματικό του, γιατί ήταν και πολύ της θρησκείας. Μου είχαν εντύπωση εμένα. Αλλά μήπως πάνω στην απελπισία του, γιατί επειδή έχασε όλα τα χρήματα. Οι φίλοι του και οι άνθρωποι του περιβάλλοντός του δεν μπορούν να πιστέψουν ότι το χαμογελαστό αυτό παιδί θα οδηγούνταν στην αυτοχειρία. Ενώ οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο γυμναστής έδωσε τέλος στη ζωή του. Σε περιμένει. Ανακάλυψε χιονισμένα βουνά. Ορεινά χωριά. Πανέμορφα ποτάμια. Και απόλαυσε κάθε γεύση που έχει η Ελλάδα να σου προσφέρει. Ζήσε την Ελλάδα και το χειμώνα. Εμβολιαζόμαστε και ταξιδεύουμε ασφαλείς. 9 στους 10 θανάτους από COVID αφορούν συμπολίτες μας άνω των 60 ετών. Το εμβόλιο μειώνει έως 20 φορές τον κίνδυνο διασωλήνωσης και θανάτου. Εμβολιαζόμαστε για μας και για τους συνανθρώπους μας.